Βρισκόμαστε έξω από το 3ο Λύκειο Νέα Σμύρνη. Η πρώτη μέρα του αγιασμού τελείωσε. Οι μαθητές όμως το περιβόητο CD δεν το έχουν πάρει. Το ρεπορτάζ που θα ακολουθήσει το κάνει ένας μαθητής της Νέα Σμύρνη για να δείξουμε πραγματικά ποια είναι η άποψη των μαθητών και όχι στημένα ρεπορτάζ. Τη χειρότερη κατάληξη είχε το θέμα της καθυστέρησης των σχολικών βιβλίων που εκτιλήσεται σχεδόν όλο το καλοκαίρι. Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, φέτος αντί για βιβλία θα δοθούν φυλάδια και DVD. Από τους κύκλους της Αντιδημαρχίας Παιδείας πληροφορηθήκαμε ότι ο Δήμος θα αναλάβει το υπέρογκο κόστος των φωτοτυπιών, αδειάζοντας την τσέπη των κατοίκων για άλλη μια φορά, ενώ είναι λάθος της κυβέρνησης. Οι ιωνικές γιορτές όμως καλά κρατούν και χρήματα από εκεί δεν κόβονται ποτέ. Πώς σας φάνηκε η πρώτη μέρα? Εντάξει, όπως κάθε πρώτη μέρα, ναι. Με τον αγιασμό. Σας δώσανε τίποτα CD, βιβλία, τίποτα? Όχι, απλά κάναμε αγιασμό, μας είπαν ότι θα πάρουμε τις φωτοτυπίες αντί για βιβλία φέτος, την πρώτη ενότητα. Και μετά μας αφήσαν να φύγουμε, ούτε για τα τμήματα δεν μας είπανε. Λοιπόν, εγώ έχω συζητήσει μαζί με τους γονείς μου ότι από τη στιγμή που θα πρέπει να πληρώσω και φωτοτυπίες για το σχολείο, θα προτιμούσα να πάω σε ένα ιδιωτικό. Θα έχω και καλύτερη μάθηση από ό,τι εδώ πέρα. Με το σχολείο γενικά τι θα ήθελες κάτι να κάνουν? Να διορθωθεί. Να μειώσουν τις σκάλες. Να, εγώ έχω χτυπήσει. Τα χτυπημένα παιδιά πώς θα μπορούν να κυκλοφορούν μέσα στο σχολείο? Είναι γεμάτο σκαλιά. Στο σχολείο σας δεν υπάρχει ασανσέρ? Όχι, κανένα. Και δηλαδή πώς πας πάνω στο σχολείο? Με τα χίλια ζόρια. Και κάτω στα προκάτω που μας βάζουν πάλι έχει σκαλιά. Πάλι πρέπει να ανέβω σκαλιά δηλαδή.